Όλα έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης από ΕΛ ΕΦΑ Έγκομης, πέμπτη αγωνιστική της ΟΠΑ Basket League για τη σεζόν 2023-2024. Πρώτο το jump ball με το πρώτο σφύριγμα να ακούγεται ήδη, διότι είχαμε παράβαση από τον ΑΠΟΕΛ και έτσι η ΕΦΑ είναι αυτή που θα ξεκινήσει με τον Reed, ήταν αυτός που έκανε το shoot. Το καλάθι πρώτο για τον ΑΠΟΕΛ, πρώτο για το παιχνίδι με τον, στο παιχνίδι με τον Jacobs. Εκτός ο Άσος και ο Blackmon για τον ΑΠΟΕΛ, είναι δύο παίχτες που δεν παίζουν θέση των ψηλών. Πάσα έξω, το shoot για τρεις, εύστοχο. Όμως στη φάση αυτή ο Γκρέις, ο Καναδός, να πετύχει το καλάθι. Η ΕΦΑ τώρα με το shoot από μακριά μέσα, τρίποντο για την ομάδα της Έγκομης. Θυμούμαστε ακόμη και με την ΑΕΚ ήταν πολύ καλή ο παλιτός από ΕΛ, ούτε τίποτα στο γήπεδο, ήταν εξαιρετική. Μια χαρά. Λοιπόν, η ΕΦΑ άλλο ένα shoot από τα 6.75 μέσα αυτό. Ζεστός ο Ριτ. Ζεστός με 8 πόντους, σειρώνονται με 2 τρίποντα. Του Hightower, το shoot για 3 από τη γωνία, εύστοχος. Καλάθι 3 πόντων από τον Γιάννη Γιαναρά. Άστοχο το ΑΠΟΕΛ σήμερα, από καλές προϋποθέσεις στα σουτ. Ο Ριτ, και πάλι άλλο ο Ριτ, ένα τρίποντο. Από τον ίδιο τόπο τρεις φορές σειρώνονται. 13-13 τρίτο τρίποντο του Ριτ. Πόσους ποντούς. Κάνει πολλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Σουτ ελεύθερο, καλάθι 3 πόντων ο Πέτρος Παπαμιχαήλ. Αυτό είναι πέναλτι για τον Πέτρο Παπαμιχαήλ. Βρίσκεται όμως το ΑΠΟΕΛ εδώ και μερικές σεζόν. Το σουτ μέσα και πάλι από τον Ριτ, ο οποίος βλέπει το καλάθι σαν να πω κλισέ, σαν βαρέλι, άντε, θα το στη πω. Στη θάλασσα. Τη στιγμή που έστειλε την μπάλα με σκοπό να βάλει καλάθι, το είδε. Τώρα, αν μπορείς, απέδειξε τον άποδο. Jacobs, καλάθι από μακριά. Για να ράς. Το screen του δίνει χώρο. Κιλαράς, προσποίηση. Η πάσα στην weak side, στη γωνία, εύστοχος. Είναι στα 22 του. Ο ΑΠΟΕΛ στην πίεση με τον Γκρέις κοντά στο καλάθι, σκοράρει. Δύσκολη προσπάθεια. Πολύ δύσκολη φάση και τα βάλε με τον Στίβενσον που σήμερα είναι καλός. Κατεβάζει όμως η ΕΦΑ την μπάλα που ψάχνει να βγάλει γρήγορη επίθεση και το κάνει με το σιούτ από μακριά μέσα το τρίποντο από τον Ριτ. Μετά από πάρα πολλή ώρα η ΕΦΑ σκοράρει από τα 6.75. Τυχερό. Αυτός τον Ριτ, Στίβενσον, Κυριακίδης, ελεύθερος για 3, σκοράρει. Ο αρχηγός της ΕΦΑ, ο Μιχάλης Κυριακίδης. Τον έκλεισαν καλά εκεί και παίξαν και καλή άμυνα. Σιούτ γρήγορα από τον Ριτ, εύστοχος από τη γωνία για 3. Βλέπεις ότι παίρνουν τα τρίποντα, 4 συνεχόμενα τρίποντα από την ΕΦΑ και διαφορά στους 8. Ριτ για 3. Τώρα είναι ζεστός. Ο Ριτ δεν τα βάζει κάτω. Ζητάει από τους παίχτες να μην κάνουν φάουλ, να αφήσει το παιχνίδι να τελειώσει. Και το τέλος του αγώνα λοιπόν θα βρει τον ΑΠΟΕΛ νικητή με 77-66. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ στο Λευκό Θεό. Ήδη δίνουν τα χέρια οι παίχτες και οι προπονητές των δύο ομάδων. Πολύ σημαντική νίκη για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος με την επικράτηση σήμερα κάνει το 4-0. Η ομάδα της Λευκωσίας έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Κεραυνό Στροβόλου.